Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βρισκόμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον αγώνα σας, σε αυτόν τον αγώνα που είναι χρονοπροσδιορισμένος εάν δεν βγούμε συνέχεια προς τα έξω να πάρουμε συμμάχους και άλλο κόσμο. Να με συγχωρέσετε συνάδελφοι, δώστε πίσω, τα δεδουλευμένα δεν ισχύει. Τα δεδουλευμένα είναι πληρωμένα. Απλώς δεν μας τα έχουν καταθέσει, τα έχουμε δουλέψει. Κοιτάξτε να δείτε, έτσι κι αλλιώς και το δικό σας πρόβλημα είναι ενταγμένο στο γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για την ευθύνη αυτή, μπορείτε εσείς να βλέπετε ότι ο ΕΟΔΗ είναι ο εργοδότης και αυτός είναι ο εργοδότης. Την κύρια ευθύνη όμως αυτό το προβλήματος την έχει η κυβέρνηση. Και η εκάστοτε κυβέρνηση που θέλει η υγεία να αποτελεί εμπόρευμα για τον κόσμο, για τον λαό, στα πλαίσια του εμπορεύματος ισχύουν και οι νόμοι του κόστους και του όφελους, του χαμηλού κόστους δηλαδή. Εδώ παίζει ρόλο, εδώ έρχεται να κουμπώσει και το ζήτημα γιατί υπάρχουν τέτοιου είδους συμβάσεις, όπως είναι οι συμβάσεις οι δικές σας, που είναι χρονοπροσδιορισμένες. Σε αυτό το πεδίο έχετε να ολοκληρώσει η κυβέρνηση με αυτά που συμβαίνουν και το τελευταίο διάστημα στο γενικότερο σύστημα υγείας. Το ξέρετε πολύ καλά το πόσο υποστελεχωμένα είναι τα νοσοκομεία. Οι αριθμοί το δείχνουν σε λήψη όλων των ειδικοτήτων. Το δείχνουν με συγκεκριμένους αριθμούς στις λίστες αναμονής και χειρουργείου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Παγιωργείο με 490 κενά, το Ιπποκράτιο με 800 κενά. Τα λέω αυτά ως στοιχεία για να έχουμε εικόνα για το τι πραγματικά υγεία θέλει η κυβέρνηση απέναντι στο λαό.